Η πληροφόρηση των πολιτών για θέματα που τους αφορούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, αποτελούν το στόχο και το σκοπό λειτουργίας του δικτύου Europe Direct, το οποίο δραστηριοποιείται σημαντικά και στην πόλη της Ξάνθης μέσω του τοπικού του γραφείου, το οποίο στεγάζεται στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης από το 2013. Το Europe Direct της Ξάνθης ανήκει σε μια μεγαλύτερη οικογένεια, στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Europe Direct, το οποίο στην ουσία είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να παρέχουν πληροφόρηση στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε πολίτης έχει ένα ερώτημα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με απλή κινητικότητα, σπουδές, εργασία σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι χρηματοδότηση για κάποια επιχείρηση, κάποια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πολύ επίκαιρη πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, μπορούν να απευθύνονται σε εμάς και να λαμβάνουν πληροφορίες. Στα πλαίσια όμως και της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της προώθησης των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη, διοργανώνουμε και εμείς δράσεις στην κοινωνία, έτσι ώστε όλοι να γνωρίσουμε τα δικαιώματα που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες, να μάθουμε πώς μπορούμε να τα εξασκήσουμε, αλλά και τι ωφέλη έχουμε από την ένταξή μας, από την ιδιότητα του μέλου σε αυτή την ευρύτερη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην Ξάνθη, φιλοξενούμενοι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης από το 2013 και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι η πόλη της Ξάνθης και οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το γραφείο και ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στις δράσεις μας και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να υπάρχει μια συνεργασία, να υπάρχει μια αμοιβαιότητα έτσι ώστε να υπάρξει και ένα καλό αποτέλεσμα. Οι δράσεις και η ίδια η ύπαρξη του δικτύου πάντως, πέρα από τη χρηστική του διάσταση, προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή την ουσία της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολιτών και των δικαιωμάτων τους, που πλέον σε πολλές χώρες βάλεται έντονα τόσο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται, όσο και από το κύμα ευρωσκεπτικισμού που έχει ενσκύψει.